centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε. Καλή μέρα κύριε Νετσούλη, καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να πούμε κάποια πράγματα πάρα πολύ χρηστικά για τους ανέργους. Σήμερα είναι μια μέρα που από σήμερα επανέρχεται να κάνουν τις ανανεώσεις τους ηλεκτρονικά πια. Ηλεκτρονικά πια. Έτσι κι αλλιώς ήταν ηλεκτρονικά, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε, απλώς, αλλά... Ναι. Απλώς όσες κάρτες λήγαν μέχρι και την Παρασκευή είχαν ανανεωθεί αυτόματα. Ναι. Πλέον, ναι, όσες κάρτες λήγουν μετά τις 10 Μαΐου θα πρέπει κάθε ασφαλισμένος... Ο καθένας να φροντίζει. Με τον κλειδά ρυθμό του ή πηγαίνοντας στα ΚΕΠ. Γιατί είναι μια ενέργεια που δεν μπορούμε, δεν τη φτιάχναμε σαν υπηρεσία, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα δηλαδή. Ωραία. Και θα πρέπει να πάει στα ΚΕΠ ή με το κλειδάριθμό του να μπει να κάνει την ανάρτηση. Μάλιστα. Μιλάμε για τους, όχι για τους επιδοτούμενους ανέργους, για τους μη επιδοτούμενους. Ακριβώς, για τους μακροχρόνια ανεργούμενους ανέργους. Ναι. Για τους ανέργους που με τον κλειδάριθμό τους μέχρι πριν λίγο καιρό πριν το πρόβλημα με τον ιό, ερχόταν, πήγαιναν στα ΚΕΠ ή με το κλειδάριθμό τους πέραν και κάναν την ανανέωση. Για 40 μέρες η διοίκηση του ΑΕΠ έκανε αυτά με τις ανανεώσεις και από σήμερα και στο εξής δεν θα γίνονται αυτόματα, θα πρέπει ο κάθε άνεργος να φροντίζει μόνος του να ανανεώνει τις κάρτες. Έχουμε και κάποιες παρατάσεις, κύριε Μακρύ, από ό,τι μας είπαν. Ακριβώς, γιατί ρωτήστε για τις παρατάσεις, μας είπαν, δεν ξέρω αν... Είναι η παράταση του, η δίμηνη παράταση του, ναι, της επιδότησης τακτικής ανεργίας που τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Ήδη έχει βγει μια απόφαση, ναι, που παίρνουν τη δίμηνη παράταση και αυτοί που το Ταμείο Ανεργίας έλεγε τον Απρίλιο του 20. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε... Δηλαδή αυτοί που έλεγε το Ταμείο τους τον Απρίλιο του 20, ναι, σε αυτούς ήδη τους έχουμε πληρώσει σχεδόν όλων αυτών που έλεγε το Ταμείο μέχρι τις 9 Απριλίου. Μπήκαμε μέσα την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή και πληρώσαμε. Έχουν μπει στους λογαριασμούς τους ή θα μπουν σήμερα. Σήμερα. Όσοι δεν έχουν μπει. Μάλιστα. Μας ρωτάνε επίσης γιατί γίνεται ένας χαμός, κύριε Μακρύ, τώρα που επανεκκινούν επιχειρήσεις ή εμπορικά ή πληττόμενες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να απασχολούν εργαζομένους με το περίφημο 60-40. Βγαίνουν συνεχώς λίστες και σήμερα βγήκε νέα λίστα με ΚΑΔ που αλλάζει αυτό και τροποποιείται για το πόσο εργαζόμενος μπορεί να έχεις σε αναστολή ή όχι. Θέλω να σε ρωτήσω αν εμπλέκεστε καθόλου σε αυτό. Όχι, δεν εμπλεκόμαστε. Καθόλου, έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι αποφάσεις του Υπουργείου. Έχει να κάνει με τις συμβάσεις. Αυτό είναι πιο πολύ θέμα του... Πάντως, σωστά. Μπαίνουμε όμως σε μια περίοδο, κύριε Μακρύ, που όλοι περιμένουμε να δούμε αν θα επανέλθουν οι θέσεις εργασίας γενικότερα. Σε αυτό μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση. Ή σε τι ποσοστό μπορεί να επανέλθουν οι θέσεις εργασίας. Από αυτά που βλέπετε στον ΟΑΕΔ, θέλετε να μας πείτε... Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, κύριε Μασούλη, γιατί ουσιαστικά οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή τώρα. Ναι, ναι. Αναστολή... Το αν είναι αστολή, θα πάει σε απόλυση μετά... Ναι, η αναστολή ξεκίνησε από τις 21 Μαρτίου, ναι, μετά στις επιχειρήσεις που είχαν πληγεί με βάση του ΚΑΒ, ναι, πήγε από 24 και μετά οι αναστολές. Ναι. Ουσιαστικά μετά τις 15 Μαΐου τελειώνει 45 μέρες που διαρκεί η αναστολή. Μάλιστα. Μετά τις υπόλοιπες πρέπει άλλες 45 μέρες ο εργοδότης να τους κρατήσει υποχρεωτικά. Ναι. Ουσιαστικά θα το δούμε αυτό από αρχές Ιουλίου. Θα δούμε αν οι αναστολές θα γίνουν... Ναι, γιατί νωρίτερα δεν μπορεί. Νωρίτερα δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς. Ναι, σωστό. Ναι, όσες επιχειρήσεις έχουν τους εργαζόμενους τους αναστολή,
Δεν μπορούν να. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ειδικά για τα γουναράδικα και όχι μόνο. Ειδικά για τα γουναράδικα και όχι μόνο. Να σα πω, το ζήτημα δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις. Όλες, αλλά εκεί υπάρχει μια μαζικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το θέμα είναι να μην ξαναγυρίσουμε πίσω, κύριε Νατσού. Να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Και αυτό είναι το σημαντικό του. Γιατί σιγά σιγά όλες οι επιχειρήσεις θα ξαναξεκινήσουν και σιγά σιγά θα μπουν στον κανονικό του ρυθμό, θα απασχολήσουν όλα τα άτομα. Στην αρχή, με βάση αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει το Υπουργείο, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι πιο προσεκτικές. Σίγουρα θα λειτουργούμε με μικρότερο προσωπικό, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι θα έρθουν στην ομαλότητα. Αλλά το πρόβλημα είναι να μην ξαναγυρίσουμε ιατρικά πίσω. Σωστά. Και κάτι τελευταίο. Φαίνεται ότι λείψατε σε πολλούς φίλους. Μας ρωτάνε με τα γραφεία τι θα γίνει και από πότε θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία του ΟΑΕ. Αυτό δεν είναι θέμα της υπηρεσίας. Αυτή την απόφαση θα την κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ήδη κάθε εβδομάδα βγάζει καινούργιες διαταγές. Δεν έχετε λοιπόν ενημέρωση ακόμα. Την προηγούμενη εβδομάδα δουλεύαμε το 40%. Οι υπόλοιποι ήταν δουλεύαν από το σπίτι. Αυτή την εβδομάδα είμαστε στο 70% εδώ πέρα. Ενώ πιστεύω ότι από εβδομάδα λογικά θα πρέπει να δώσουν κάποιες δυνατότητες σε κάποιους ανθρώπους να έρχονται στην υπηρεσία. Με κάποιον τρόπο επίσης και προστατευτικά. Για μας είναι χειρότερο αυτό το πράγμα που γίνεται έτσι. Γιατί συνεχώς ό,τι είμαστε σε ένα τηλέφωνο να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, γιατί δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι γίνεται χαμός από τηλέφωνα στον ΟΕΔ και το έχουμε εξηγήσει και άλλη φορά. Επειδή φαίνεται ότι χτυπάει το τηλέφωνο και δεν τη σηκώνει κανείς, εκείνη την ώρα μιλάει το τηλέφωνο, αλλά φαίνεται ότι δεν μιλάει. Αυτή τη στιγμή είναι 5 γραμμές ανοιχτές, κύριε Νατσού. Μάλιστα. Δηλαδή 5 συνάδελφοι μιλάνε, ενώ ουσιαστικά είναι Άιζενγκα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι εργαζόμενοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Αν πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα φαίνεται ότι χτυπάει. Μα εγώ ένα τηλέφωνο επίγον να θέλω να κάνω. Περιμένω ένα τέταρτο να ξεπλοκάρουν οι γραμμές. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Συνήθως. Συνήθως έτσι γίνεται όλη την ημέρα. Μετά τις 2 ώρα ρεμούν λίγο τα πράγματα. Αυτό δεν είναι. Μην νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι και για τον κόσμο δεν είναι σωστά, καλό. Σωστά. Η απαγόρευση αυτή και για εμάς. Γιατί μας απορριθμίζει εντελώς. Σωστά. Έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα. Μας λέει εδώ το μήνυμα ο φίλος ο Κώστας. Όσοι ξεκινήσαμε δουλειά, σπαστό ωράριο θα πάρουμε 150 ευρώ για όλο το μήνα. Και όσοι κάθονται σπίτι, 530 είναι με την αναστολή. Θα πάρει ο κόσμος, λέει, κάποια διαφορά για τις ημέρες που δεν δούλευε. Αυτό προφανώς ο φίλος ακροατής μιλάει για αυτούς που εργάζονται με το σύστημα της επιτροπής εργασίας. Νομίζω όμως ότι αυτά τα πράγματα θα τα έχει προβλέψει το Υπουργείο και θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν νομίζω να παραμείνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Δηλαδή, πόσο να παραμείνει. Αυτό ήταν για αυτούς που εργαζόταν το διάστημα που οι άλλοι πήραν κάποια χρήματα. Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω οι επιχειρήσεις. Εδώ προσπαθεί και το Υπουργείο Εργασίας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών να βρουν λύσεις να ανοίξουν κάποιες επιχειρήσεις νωρίτερα από αυτές που είχαν προγραμματιστεί. Έτσι. Τώρα νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή θα διορθωθούν και θα γίνουν. Σας είπα, αρκεί να πάμε να μην ξαναγυρίσουμε πίσω από κρούσματα και τέτοια. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλή καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Οτιδήποτε χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.